TechSmart.gr, είμαι ο Βασίλης και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο εδώ στο κανάλι Gameplay. Αυτή τη φορά είναι στα γρήγορα και σήμερα παίζουμε Battle Right Royale, το οποίο είναι ένα Royale παιχνίδι στο στυλ του LOL. Πραγματικά όμως, έτσι παιδιά, είναι σαν να παίζεις LOL ταυτόχρονα με Battle Royale παιχνίδι, με Fortnite, με... είναι μια μίξη τέλος πάντων. Είναι σε Early Access, κοστίζει κάπου στα $20 στο Steam. Έπεσε κλειδάκι στα χέρια μου, αποφάσισα να κάνω ένα γρήγορο βιντεάκι και πάμε κατευθείαν play. Αυτή τη στιγμή έχουμε να παίξεις, αλλά επειδή δεν πρόκειται αργού να βρει παίχτες γιατί είναι early access, αλλά εγώ το δείχνω νωρίς για να το πάρετε και εσείς και να μπορούμε να παίξουμε αν θέλετε, θα παίξουμε με bots. Okay. Τι να σας δείξω εδώ πέρα, collections, έχουμε chest, champions, δείτε, υπάρχει μια αρκετά καλή γκάμα από champions. Είναι πολύ προσεγμένο το παιχνίδι και φτιαγμένο όμορφα, όπως σας βλέπετε αυτή. Abilities, outfits, τέλος πάντων έχει διάφορους. Έχουμε mount, πολύ σημαντικό, εντάξει προφανώς και θα αγοράζουμε και άλλα πραγματάκια μετά. Το mount μας βοηθάει να αγοράζουμε, να προχωράμε γρηγορότερα, να αγοράζουμε λέω και εγώ. Τα λέω γρήγορα τώρα έτσι για να μην σε κουράσει το βίντεο, επειδή είναι ένα στα γρήγορα. Και πάμε να παίξουμε, πάμε να παίξουμε. Δεν είμαι ακόμα ready, θα παίξουμε, με τι θα παίξουμε, για να διαλέξουμε champion. Έχουμε τους melee και έχουμε και τους ranged που είναι από απόσταση. Οι πρώτοι εδώ πέρα βλέπουμε έχουν το χεράκι, σημαίνει ότι είναι εύκολοι για τους χρήστες τους καινούριους, όπως είμαι εγώ. Επίσης έχω παίξει σε κανένα δύο παιχνίδια με άλλους, το έχουν μάθει μπαγάσες και είναι δύσκολο. Τι να παίξουμε τώρα. Θα παίξουμε αυτήν, όχι καλά την είχα, την Destiny που έχω παίξει είναι The Sky Ranger και ήταν μια χαρά. Ready. Πάμε να μπούμε κατευθείαν σε ένα ματσάκι. Έχει κανονικά παιδιά chests. Ο χάρτης είναι σαν να βλέπεις LOL, ξαναλέω. Ανοίγεις τα chests, είναι λίγο διαφορετικά. Όπου παίρνεις αντικείμενα όπως potions και κάποιες παγίδες και τέτοια πραγματάκια. Και φυσικά να βαθμίζεις τις επιθέσεις σου και τα όπλα σου. Πάμε. Τώρα περιμένουμε στο lobby, ας πούμε, σε 22 δευτερόλεπτα αρχίζει. Αλλά όσο περιμένουμε να σας δείξω εδώ τι γίνεται. WASD. Εδώ κάτω θα βλέπουμε τις δυνάμεις που θα ξεκλειδώνουμε και θα βρίσκουμε στα chests, τις οποίες θα μας βγάζει με το space, με τα click. Να ορίστε να κάνουμε μια. Με το ποντίκι στοχεύουμε. Αυτή είναι η αντίπαλή μας. Με το Z έχουμε το mount. Βλέπετε, για να τρέχουμε γρήγορα. Και ξεκινάμε. Αρχίζει πέφτει ο κόσμος. Εμείς που να πέσουμε άραγε. Τώρα είμαστε πόσα άτομα, 10 άτομα. Εντάξει, κανονικά είναι παραπάνω. 5 είναι τώρα στο early access. Αν θυμάμαι καλά, πάμε να πέσουμε εδώ. Γενικά, ωραίο παιχνιδάκι. Πάμε να πέσουμε εδώ. Έχει πολύ chest. Βλέπετε. Από εδώ παίρνουμε gold, υπάρχουν και vendors, υπάρχει μαγαζάκι το οποίο πας και αγοράζεις διάφορα πραγματάκια και αναβαθμίσεις. Ωραία, τώρα αναβαθμίσαμε την επίθεση με το space. Λίγο gold. Εννοείται μικραίνει ο κύκλος κανονικά, όπως σε κάθε Battle Royale παιχνίδι. Healing potion είναι με το 1. Απ' έξω περνάνε τα μαλακισμένα με το μηχανάκι, κλασικά. Κλασικοί χωριάτες. Για να ψάξουμε να βρούμε τίποτα. Οπ, αυτό εδώ το τσιστάκι τώρα, κοιτάξτε τι κάνει. Πρέπει να κάθεσαι ακίνητος για να το ξεκλειδώσεις. Τώρα σκεφτείτε και σε... και πολλές φορές έχει δυναμίτες μέσα. Έχει και παγίδες. Τσακ, 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 τσακ. Οπα, εδώ. Εντάξει, παιδιά, τώρα δεν θα δείτε πάρα πολύ μάχη. Ακόμα. Αλλά βλέπετε λίγο πως είναι η μηχανική του παιχνιδιού, το στυλ όλο, το στήσιμο. Σε πολλούς θα αρέσει. Γιατί είναι αυτός ο συνδυασμός του MOBA. Reaper Sedge, κλειδάκι. Παίρνουμε εδώ πραγματάκια όσο μπορούμε. Καρότο. Βλέπετε τώρα που είναι πιο δυνατές οι επιθέσεις μου. Αυτό συμβαίνει γιατί κάναμε τη μαγεία και αναβαθμιστήκαμε. Εδώ πέρα, όπως θα δείτε και πάνω στο χάρτη, υπάρχει μια περιοχή η οποία είναι για να κάνεις heal. Και να το ο τύπος. Έρχεσαι εδώ. Τι να αγοράσουμε, φύρε. Μας προτείνει πολλές φορές. Θα πάρω αυτό. Και δεν έχουμε άλλα λεφτά. Δεν πειράζει. Δεν μας πειράζει και καθόλου. Πρέπει να αναβαθμιστούμε όσο το γρηγορότερα μπορούμε.
Ακόμα 10 άτομα έχουν μείνει. Αυτοί κάνουν βόλτες, εντάξει, μην νομίζετε. Για να δω λίγο πού βρίσκεται ο κύκλος. Α, επίσης ο χάρτης βλέπετε πώς είναι. Μπορεί να κλείσει. Εμείς είμαστε εδώ κάτω, άρα πρέπει να μπούμε κατά μέσα. Όλο και κάποιον θα πετύχουμε. Οπ, κάτι άκουσα. Το ακούσατε κι εσείς. Ανεβαίνουμε και στον τράγο, στην κατσίκα. Συνδυάζει αρκετά παιχνίδια. Τώρα αυτό μου θυμίζει άλλα games. Τρέξε τώρα φίλε, πάμε να βρούμε τίποτα καλό. Ή κανέναν εχθρό. Εδώ θα μπούμε μέσα. Α, επίσης εδώ μην ξεγελιέστε. Αν δεν είσαι μέσα, δεν βλέπεις αν έχει κάτι. Φαίνεται από το φως. Να ξέρετε, οπότε μπαίνετε στα σπίτια. Και γενικά αν το έχει παίξει κανείς, αφήστε ένα σχολιάκι. Να βρεθούμε. Α, εδώ έχει full χρυσό. Μάζευε πράγμα. TNT. Τώρα αυτό. Προφανώς κάπου το πετάω και μπορώ να το ανατινάξω μετά. Okay. Είναι εδώ, βλέπετε, με το 1, 2, 3. Ορίστε, πήραμε πιο δυνατή επίθεση, ας πούμε, στο συγκεκριμένο. Κύκλος έχει κλείσει. 10 άτομα ακόμα. Πού σκατά είναι όλοι, ρε παιδιά. Ιούχου, εγώ είμαι εδώ πάνω. Γιατί νόμιζε με κάτω, τι μαλάκα είναι. Λοιπόν. New event. Α, πέφτουν και airdrops. Εννοείται. Με καλά πραγματάκια. Θέλετε να εμπλακούμε σε μάχια. Εδώ βλέπεις μέσα σε αυτά κρύβεσαι κανονικά. Όπως γίνεται και σε ένα MOBA παιχνίδι. Να έπεσε ένα first blood. Είδαμε που είναι. Πάμε για επίθεση. Το πτώμα φαίνεται που είναι. Και άλλο πτώμα. Κάπου εδώ είναι αυτός τώρα. Προς τα που πήγε όμως. Α, αν θέλεις κάνεις και αλλαγή. Τα σαν όπλα είναι αυτά. Εντάξει, καιρός ήταν να βγει ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού. Για να δούμε, αγοράζουμε τίποτα. Α, δεν παίρνουμε τίποτα ακόμα. Τώρα αυτός είναι απνατός. Όχι, εδώ μέσα τριγυρνάει αυτός τώρα. Τον βρω. Πάρε λίγο καλύτερη επίθεση μπλε. Πού πήγε ρε γάμο το. Ο Νάτος, τον είδαμε. Θα εμπλακούμε σε επίθεση. Παιδες και ό,τι γίνει. Πού πήγε ρε. Πού τον άτιμο Νάτος. Έλα εντάξει τον έχουμε. Καλή επίθεση αυτό με το space. Και τον φάγαμε παιδιά. Και κάτω. Τώρα όμως μας την έπεσε κι άλλος. Μαλάκας. Έχουμε ultimate RAD που είναι με το F. Πούντος. Πού σε. Κάπως έτσι θα είναι οι μάχες παιδιά μεταξύ. Λοιπόν, πήγε προς τα κάτω. Πάρε το ποσιονάκι, έχουμε την ultimate ready. Τον διάολο ρε, πού πήγε. Θα κατηφορήσουμε, λατράγε μου. Πάμε. Δεν πειράζει, μας τη γλίτωσε. Αλλά εμείς θα τον βρούμε, έχουμε μείνει 6 άτομα. Κοίτα, θα την πάρω την νίκη. Αν και παίζουμε αρκετή ώρα και είναι ένα στα γρήγορα. Αλλά τώρα δεν μπορώ να σε αφήσω έτσι χωρίς να περιμένεις αν κέρδισα ή όχι. Και ξέρω μην κάνεις τώρα thumbs down που κάνετε πολύ. Πολύ ένας είσαι αλλά θα σε βρω. Γιατί ναι παίζω με bot, okay. Δεν θα γίνονταν ποτέ το ένα στα γρήγορα. Τώρα μου ήρθε να το κάνω. Δεν θα κάθομαι να περιμένω να κάνει match με παίκτες. Όπως επίσης εσύ που κάνεις τα dislike. Να ξέρεις ότι πάλι και dislike να μαζεύει ένα βίντεο το ανεβάζει πιο πολύ στα trends. Πούντος τώρα αυτός κάπου εδώ κάτω είναι.
Εδώ που τον έφαγε τον άλλον και παράτησε όλα αυτά. Εδώ κάπως θα κάνεις αλλαγή, αλλά δεν μας πειράζει. Α, λοιπόν. Στον Vendor σίγουρα να ξέρεις, σκεφτείτε τώρα σε ένα κανονικό μάτς τι θα γίνεται στον Vendor εδώ που αγοράζεις. Νάτος. Πάρε. Πάρε. Λοιπόν, παιδιά, μόλις χάσαμε. Ενώ του κάναμε και ulti. Γενικά είναι δύσκολο το παιχνίδι, όπως σας το είπα. Σκεφτείτε να παίζαμε κανονικά, γιατί έχουν γίνει πάρα πολύ καλοί. Δεν πειράζει, τουλάχιστον φτάσαμε στο δεκάλεπτο του βίντεο, οπότε είναι αυτό που ακριβώς στοχεύω κάθε φορά όταν κάνουμε... Α, δεν στον βγήκε απ' έξω τώρα αυτός. Αυτός είναι καλός, αυτός είναι καλό μποντάκι. Κινείται και 33 level, έχει φτάσει. Μάλιστα, αυτά λοιπόν για σήμερα. Battle Royale Royale, $20 στο Steam, άμα σας έψησε. Άμα δεν σας έψησε, δεν πειράζει. Αν θέλεις να δεις και άλλα gameplay βίντεο, κάνε ένα subscribe στο κανάλι μας. Και αυτά από μένα, bye.